Καλημέρα. Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε δικό σας λάδι και τι να κάνετε αν έχετε πονοκέφαλο ή ένταση στην κεφαλή. Αυτό εδώ είναι η λαβάντα, είναι από την αυλή μου. Θα κόψουμε λίγο και να σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε μόνοι σας στο σπίτι με την λαβάντα. Ένα λεπτό, θα ετοιμαστώ και θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, χτες σας έδειξα πώς θα κάνετε αναπνοές με τα εθεριάλια, με το λεμόνι. Λοιπόν, η λαβάντα βοηθάει για πάρα πολλά πράγματα, για οτιδήποτε, αλλά πολύ για το πονοκεφάλους. Και μπορείς να πιάσεις το βότανο, μόνο να κόψεις λιγάκι. Και θα κάνουμε τις αναπνοές, έτσι. Παίρνουμε το κάτω στην κοιλιά, εσπνέω από το στόμα. Η λαβάντα, τα βότανα έχουν μεγάλο ωφελήματα στο σώμα μας. Μπορείτε να το κάνετε και σε τσάι, αν έχετε το θέρι έλαιο να σμίξετε, να κάνετε λάδι για το σώμα και να το βάλετε και στον μπάνιο αν θέλετε, μια σταγόνες. Ή θα το κάνετε απλά έτσι, να το μυρίζετε. Είπαμε μόνο που το άρωμα θα αρχίσει να έχει βοήθεια για την κεφαλή και για τη χαλάρωση. Επίσης η λαβάντα βοηθά πολλά αν έχετε προβλήματα ύπνο. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο μασάζ σήμερα, θα ετοιμαστώ και θα είμαι πίσω μαζί σας. Λοιπόν, να σας δείξω έτσι λίγο. Βάζω λίγο λάδι που ήδη έσμιξα. Θα βάλω έτσι στο μέτωπο, εδώ, πίσω από τον αυχένα και τους ώμους, γιατί η πονοκεφαλή μπορεί να, αν είναι σφιχτή μυς, θα σταματήσει η ροή του οξυγόνου και το αίμα που πάει στον εγκέφαλο και μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους. Έτσι πρέπει να κάνουμε και αυτά μασάζ. Σημεία για πονοκεφάλου στο χέρι είναι εδώ και εδώ. Πίεση προς τα κάτω. Και πονείς. Έχω λίγο πονοκεφάλου σήμερα. Και προς τα έξω. Βλέπετε, προς τα έξω. Και είναι δυνατές οι κινήσεις που κάνω. Κάνω έτσι, προς τα έξω. Και πάνω και κάτω. Στο μέτωπο. Πίεση, κράτα το δεύτερο λεπτό. Το αφήνετε ξανά από εδώ. 90. Και μπορείτε να το κάνετε παντού στην κεφαλή, δηλαδή τα χέρια σας είναι έτσι και κάνετε κύκλους. Και αυτό φαίνει πάρα πολύ χαλάρωση, φέρει οξυγόνο, νιώθω πιο καλά, πιο αλαφρό η κεφαλή μου και φυσικά μετά από οτιδήποτε μασάζ πρέπει να πίνουμε νερό, γιατί το μασάζ βοηθά να φύγουν οι τοξίνες. Και με το νερό μπορεί να φύγει έξω από το λιμφατικό σύστημα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ελπίζω να σας βοηθήσετε. Αν θέλετε οτιδήποτε να ρωτήσετε, γράψετε στο comments. Thank you. Γεια σας. Πολύ αγάπη.